Χαίρετε κύριε Σκηδή. Στα ελληνοτουρκικά ζητήματα αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ σε δηλώσεις του προς Τούρκους δημοσιογράφους με τους οποίους συναντήθηκε στο πλαίσιο της τελικής φάσης της διακλαδικής άσκησης ΕΦΕΣ 2024 που διεξήχθη υπό την ευθύνη της τουρκικής στρατιάς του Αιγαίου. Σε σχετική ερώτηση της φιλοκυβερνητικής εφημερίδας Χουριέτ, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας δήλωσε τα εξής: «Πιστεύω ότι διανύουμε μια θετική περίοδο στην ανάπτυξη των σχέσεών μας με την Ελλάδα. Ως Τουρκία ενεργούμε πάντα με την ιδέα ότι η ειρήνη δεν έχει ιτημένους και ο πόλεμος δεν έχει νικητές. Φυσικά δεν θα κάνουμε καμία εκχώρηση από τα εθνικά μας συμφέροντα καθώς προσπαθούμε για μια ειρηνική λύση. Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις. Δεν θέλουμε να έχουμε προβλήματα με κανέναν, ειδικά με τους γείτονές μας», δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας. Ο Δήμαρχος Καλυμνίων, κ. Γιάννης Μαστροκούκος, την 5η, 30 Μαΐου, είχε ευρεία συζήτηση στο Δημοτικό Μέγαρο με τον Λιμενάρχη, τον Υπολιμενάρχη και τον Διοικητή της Αστυνομίας για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους. Παρόντες στην συνάντηση ήταν αντιδήμαρχοι, υπηρεσιακοί παράγοντες, αρμόδιοι για θέματα που συζητήθηκαν. Τέθηκαν προς διαβούλευση προβλήματα που απασχολούν το σύνολο των κατοίκων του νησιού, αλλά και προβλήματα που ταλανίζουν την καθημερινότητα της τοπικής κοινωνίας εδώ και χρόνια. Η συνάντηση κύλησε σε κλίμα αλληλοκατανόησης και συνεργασίας προς όφελος των κατοίκων της Καλύμνου. Παράταση μέχρι τις 30 Ιουνίου δίνεται στους πολίτες προκειμένου να δηλώσουν τον καθαρισμό των οικοπαιδικών και των ακάλυπτων χώρων ιδιοκτησία τους, με υπουργική απόφαση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Οι ιδιοκτήτες καλούνται φέτος για πρώτη φορά να προχωρήσουν σε υποχρεωτική δήλωση του καθαρισμού των οικοπαίδων τους, έπειτα από τη σύσταση του Μητρώου Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών. Η δήλωση γίνεται στην πλατφόρμα του Εθνικού Μητρώου Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας, η οποία βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση akathariста.apps.gov.gr, καθώς και στον ιστότοπο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας civilprotection.gov.gr. Ο κακός χαμός με και πάρα πολλές απορίες, έχουμε και εμείς πάρα πολλά μηνύματα με το τι θα πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες οι οποίοι έχουν ένα οικόπεδο και δεν το έχουν καθαρίσει. Είχαμε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα, δεν έβρεξε, είναι σε πολύ κακή κατάσταση και τα περιαστικά δάση και τα δάση και τα οικόπεδα γενικά μέσα στους Δήμους τα βλέπουμε ξερά. Δύσκολο καλοκαίρι. Θα είναι άλλο ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι. Δεν είναι όμως παράδοξο, αν μου επιτρέπετε, να σχεδιάζονται όλα αυτά με ουσιαστικό μοχλό εφαρμογής τους Δήμους και να μην έχει καλέσει ποτέ κανένας τους Δήμους δια των οργάνων που έχουμε, την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, να εκφράσουμε έστω και την άποψή μας. Όλοι αυτοί οι σοφοί που σχεδιάζουν αυτούς τους κανονισμούς δεν έχουν ανάγκη να πάρουν μία γνώμη από αυτούς που θα το εφαρμόσουν. Δηλαδή, εσάς δεν σας ρώτησε κανένας αν έχετε το προσωπικό για παράδειγμα καθαρίσει. Ήρθε ένα χαρτί και λέει καθαρίστε τα οικόπεδα όλα. Δεν είναι αυτό, είναι ότι ο σχεδιασμός έχει πάρα πολλά επίπεδα σχεδιασμού και παρεμβάσεων. Επ' αυτών, εμείς δεν ενημερωθήκαμε ποτέ. Βγήκε ένας κανονισμός πέρσι, ο οποίος μάλιστα έπεσε και στα χαμηλά, δεν τον είχε πάρει κανένας. Και επανήλθαμε στον κανονισμό αυτό στις 15 Μαρτίου με μια εγκύκλιο ανακοίνωση του Γενικού Γραμματέα Χωροταξικού Σχεδιασμού του ΙΠΕΝ, του κ. Μπακογιάννη. Και από τις 15 Μαρτίου και μετά τρέχουν άπαντες να προλάβουμε κάτι ημερομηνίες για πολυσχηδείς διαδικασίες, οι οποίες δεν είναι εφικτές. Εμάς ως ΚΕΔΕ, και σας μιλώ ως αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ, δεν μας ενημέρωσε ποτέ κανείς, δεν μας ζήτησε την άποψή μας. Προφανώς όμως θα μας ζητήσουν τις ευθύνες στο τέλος. Ούτε και την Πομιδά, έτσι. Και η Πομιδά δεν ήταν στη διαβούλευση. Και θα σας πω κάτι που και εμάς μας σόκαρε. Κάτι που μας σόκαρε, που το λέει και ο Δήμαρχος, η πρώτη όταν βγήκε η εγκύκλειος στις 10 Μαρτίου, ξέρετε πότε ήταν η πρώτη προθεσμία για αυτούς τους εκατομμύρια? 30 Μαρτίου. Εμείς πάθαμε, το διαβάσαμε αυτό. Μετά πήρε 4 παρατάσεις έχει πάρει. Και με μία βάση δεδομένων η οποία άνοιξε μόλις προχθές. Και αυτό η πλατφόρμα. Και τι θα κάνουμε τώρα, το σταυρό μας? Πρέπει να μπούμε στην ουσία. Την Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2024 και στις 6 το απόγευμα, ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού εργαζομένων ανέργων περίοδου 2024-2025,
της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει την 1η Ιουλίου 2024 και θα αφορά σε 300.000 επιταγές. Οι δικαιούχοι ωφελούμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικό κατάλημα που επιλέγουν από το Μητρό Παροχών της Υπηρεσίας Απασχόλησης κατόπιν συνεννόησής τους με τον πάροχο με μικρή ιδιωτική συμμετοχή. Ειδικά σε Λέρο, Μυτιλίνη, Χίο, Κο και Σάμο μπορούν να πραγματοποιηθούν έως και 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν, δηλαδή με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή. Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλήμματα, επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η συμμετοχή των δικαιούχων ανέρχεται σε 25%. Για τα άτομα με αναπηρία, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια διατίθεται δωρεάν. Εγκρίθηκε στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο το ετήσιο πρόγραμμα τουριστικής προβολής Δήμου ΚΟ για το έτος 2024. Η αρμόδια αντιδήμαρχος Ματίνα Βουκελάτου Χρουστοδουλίδη στην εισήγησή της αναφέρθηκε στις 5 προγραμματικές συμβάσεις που έχουν ανέβει και στο διάβγεια και θα υλοποιηθούν μέσω του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο επικεφαλής της Δύναμης Αλλαγής Ηλίας Σιφάκης ανάφερε πως η Δημοτική Αρχή δείχνει σημάδια αλαζονίας και αυτοπροβολής, ενώ τόνισε πως γίνονται διεκπεραιωτικές μελέτες παλαιού τύπου που δεν περίμενε από νέους ανθρώπους. Οι προγραμματικές συμβάσεις οι οποίες έχουν ανεβεί και στο διάβγεια και οι οποίες θα υλοποιηθούν μέσω της ΚΟΑΝ, όπως γνωρίζουμε, είναι 5 στον άξονα. Η πρώτη συνάντησή μας έγινε περίπου στις 8 Μαΐου, όπου συνεδρίασε η Επιτροπή Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης και έγινε και μία δεύτερη συνάντηση, διότι προσθέθηκε ο 5ος άξονας, ο οποίος αφορά καθαρά στην υποκρατική ιδέα, τα υποκρατικά ιδεώδη, κάτι το οποίο έπρεπε να είχε συμπεριληφθεί από την πρώτη συνάντηση, αλλά εκ παραδρομής δεν περιλήφθηκε στους 4 πρώτους άξονες. Είναι γιατί υπάρχει ο οικονομικός προϋπολογισμός σε ένα έργο το οποίο το έχουμε πληρώσει. Θα μπορούσατε να το βάλετε σαν περιγραφή, χωρίς να βάλετε το κόστος και να το μεταφέρετε το κόστος κάπου αλλού που θα σας διευκόλυνε καλύτερα εφόσον το έχουμε πληρώσει. Γιατί ξαναβάζουμε ότι θα ξαναπληρώσουμε κάτι το οποίο έχουμε πληρώσει. Αν θέλετε να το στείλετε απλά και μόνο για τον νέο. Τέλος πάντων, μπορεί να είναι ένα λάθος το οποίο μπορεί να γίνει, εν τη αυτή περιπτώσει να προχωρήσουμε παρακάτω. Δεν μάθαμε όμως ποτέ τι έγινε με την άλλη μελέτη, την οποία παρουσιάσατε με τιμές και φανφάρες το 2021 όταν ξεκινήσατε ως Δημοτική Αρχή. Την πληρώσαμε 70 χιλιάρικα ήταν τότε. 70 χιλιάρικα. Δεν ξέρουμε, πέρα από ένα λογότυπο το οποίο χρησιμοποιείται σε διάφορα διαφημιστικά, δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει γίνει. Και το λογότυπο ακόμα αυτό αμφισβητείται η εγκυρότητα και αμφισβητείται η χρήση του, η λειτουργικότητά του και η αισθητική του. Δεν μπαίνουμε όμως σε αυτό. Τι έχει γίνει το λογότυπο? Δεν είναι μόνο ένα λογότυπο. Αντιπροσωπεύει μια ολόκληρη μελέτη και αντιπροσωπεύει μια ολόκληρη προοπτική και μια ολόκληρη στρατηγική πάνω σε αυτό. Δεν έχουμε δει τίποτα. Πάνε και τα 70 χιλιάρικα. Τώρα δίνουμε 25 στον κύριο Βαρελά για να μας κάνει μια μελέτη, την οποία δεν ξέρουμε ποια θα είναι η εφαρμογή της. Απλά θα την δούμε, θα την παρουσιάσετε και θα δούμε πώς θα πάει. Δεν πιστεύω ότι χρειάζεται μια έρευνα για να μας δείξει τα δυνατά και αδύνατα σημεία του προορισμού. Αν θέλετε πραγματικά να δείτε τα αδύναμα σημεία του προορισμού, όπως το έκανα και στη Δημοτική Επιτροπή, θα το κάνω τώρα και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σας προσκαλώ αύριο όλους να έρθετε στην Κέφαλο, να πάμε στην Αντιμάχη, να πάμε στο Μαστιχάρι, να πάμε στην Καρδάμενα, να κάνουμε μια βόλτα στο Τρίγωνο, τουλάχιστον εδώ που ζω και δραστηριοποιούμε καθημερινά, για να σας δείξω όλα τα αδύναμα σημεία του προορισμού. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική να δαπανάμε περίπου στο μισό εκατομμύριο ευρώ όταν οι συνθήκες που αντιμετωπίζουν και βλέπουν οι επισκέπτες μας είναι τραγελαφικές. 30 Μαΐου και ακόμα δεν είμαστε έτοιμοι για την τουριστική περίοδο. Κατά τα άλλα μιλάμε για επέκταση της τουριστικής περίοδου. Δεν μπορεί να γίνει επέκταση υπό αυτές τις συνθήκες. Κλείνοντας θέλω να πω, επειδή μιλάμε για κόσμο, τους χιλιάδες, εκατοντάδες που έρχονται στο νησί μας, βγείτε έξω και ρωτήστε την κοινωνία και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις πόσες από αυτές το Μάιο θα κλείσουν με θετικό αποτέλεσμα. Θα πούνε ότι πραγματικά δουλέψαμε
και καταφέραμε να βγάλουμε κάτι το οποίο θα το έχουμε ως απόθεμα για το χειμώνα μας. Γιατί δυστυχώς δουλεύουμε 5-6 το πολύ μήνες. Είναι μια μεγάλη βεντάλια δράσεων αυτή που περιλαμβάνει το πρόγραμμα τουριστικής προβολής και ανάπτυξης και φυσικά διαφοροποιείται ακόμα και μέσα σε μια δημοτική αρχή που συνεχίζει να διοικεί από την προηγούμενη τετραετία στην επόμενη θητεία. Γιατί ακριβώς γι' αυτό γίνονται οι αλλαγές και ένας δήμαρχος και μια αρμόδια αντιδήμαρχος ή εντεταλμένη σύμβουλος ή πρόεδρος φορέα οφείλει και έτσι πρέπει να βάζει και τη δική της προσωπική πρωτοβουλία, ευαισθησία, προσωπικότητα, γνώσεις, εμπειρία, αν θέλετε, από τον τομέα. Και νομίζω ότι έτσι κάνουμε και εμείς αυτή την περίοδο. Το να εγκρίνουμε λοιπόν αυτό το πρόγραμμα, το οποίο περνάει από μια επιτροπή, αγαπητοί συνάδελφοι, που όλοι γνωρίζουμε ότι έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα, δεν έχει αποφασιστικό, γιατί δεν διαχειρίζεται κανένα προϋπολογισμό. Αυτό δείχνει ακριβώς ότι θέλουμε να διαβουλευόμαστε με όλους τους φορείς, γιατί πιστεύουμε στο δημοκρατικό προγραμματισμό, πιστεύουμε στους ανθρώπους του τουρισμού και εκεί ακριβώς σε αυτή την επιτροπή η Δημοτική Αρχή είναι μειοψηφία. Δηλαδή οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που ήμασταν την προηγούμενη φορά και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που είναι και την τωρινή, είμαστε μειοψηφία. Άρα εμπιστευόμαστε την κοινωνία, εμπιστευόμαστε τους ανθρώπους του τουρισμού να είναι εκεί και ουσιαστικά να μας καθοδηγούν, να είναι αυτοί μπροστάριδες στο τι πρέπει να ψηφίσουμε και πώς να διαχειριστούμε τα χρήματά μας. Κύριοι συνάδελφοι, όταν μέσα στην υποκρατική ιδέα μας έχετε μπουφέδες, εξέδρες, διαφημιστικά, φωτιστικά, προτζέκτορα, μουσικές εκδηλώσεις κτλ. Αυτό είναι ο υποκράτης για σας. Πού είναι το όραμα? Όραμα στον υποκρατικό, στην υποκρατική ιδέα, είναι να οργανώσει και να υπογράφει μνημόνια συνεργασία με πανεπιστήμια ιατρικές, όπως έκανε κάποτε ο κύριος Κανταρζής, με πολύ μεγάλη επιτυχία και το οποίο συνεχίσαμε και εμείς κάποια στιγμή. Και μετά σταμάτησε. Όραμα είναι να κάνεις μνημόνια συνεργασίας με πρεσβείες, όπως κάναμε με την πρεσβεία της Κίνας, για τον υποκράτη και την υποκρατική ιδέα και να φιλοξενείς ανθρώπους και επιχειρηματίες και πολιτικούς και να ανοίγεις το δρόμο για τέτοιες συνεργασίες. Όραμα υποκρατικής ιδέας δεν είναι να προϋπολογείς 80.000 ευρώ, με συγχωρείτε, σε ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει μουσικές, προτζέκτορες, μεταφορές, μπουφέδες, εξέδρες, φώτα, δώρα κλπ. Το ξανάπα. Προφανώς, συνάδελφος ή αγαπητή συνάδελφος κυρία Βλάχου, δεν κατάλαβε ή δεν ήθελε να καταλάβει ότι μέσα σε όλη αυτή την αναδρομή θέλαμε να δώσουμε 10 ιδέες στη νέα αντιδήμαρχο για να μπορέσει τουλάχιστον να το εντάξει στο πρόγραμμα του 2025. Κατά της λήψης δανείου από τη Δημοτική Αρχή Ρόδου τάχθηκε η παράταξη του πρώην Δημάρχου Ρόδου, Αντώνη Καμπουράκη. Από την παράταξη με δύναμη για τη Ρόδο εκδόθηκε η παρακάτω σχετική ανακοίνωση. Η απόφαση της σημερινής Δημοτικής Αρχής να επιλέξει τη λύση του δανεισμού για να καλύψει χρηματοδοτικές ανάγκες είχε από την πρώτη στιγμή αποτελέσει αντικείμενο προβληματισμού και κριτικής από την πλευρά μας. Πιστεύαμε και πιστεύουμε ότι αποτελεί μια επιπόλαια και εύκολη λύση που υποθηκεύει το μέλλον του Δήμου και σε κάθε περίπτωση υπονομεύει την εικόνα του. Δυστυχώς, το περιεχόμενο της εισήγησης του δανεισμού που μας κοινοποιήθηκε εν ώψη της σχετικής συζήτησης στη Δημοτική Επιτροπή μας δικαίωσε απολύτως. Όπως αναγράφεται στην αρχή της, το αίτημα του δανεισμού αντιμετωπίστηκε αρνητικά ή και αδιάφορα από 6 συστημικές τράπεζες. Δηλαδή, επί της ουσίας, η σημερινή Δημοτική Αρχή με αυτήν την επιλογή έδωσε την ευκαιρία στις τράπεζες να χαρακτηρίσουν με ξεκάθαρο τρόπο το Δήμο Ρόδου ως οικονομικά αφαιρέγγιο. Και όλα αυτά επειδή αιμονικά η σημερινή Δημοτική Αρχή επιμένει στο στρατηγικό αφήγημα της καμένης γης για να κάνει μηδενιστική αντιπολίτευση στη δημοτική μας αρχή. Η νέα δημοτική αρχή όφιλε από την αρχή να διερευνήσει και να σχεδιάσει μια λύση που δεν υποθηκεύει το μέλλον του Δήμου για τα επόμενα 20 χρόνια και να αξιοποιεί στο μέγιστο δυνατό όλες τις εναλλακτικές δυνατότητες αύξησης των εσόδων και μείωσης των δαπανών. Πράγμα που είτε δεν ξέρει το πώς, είτε δεν θέλει σκόπιμα να το κάνει. Στο πλαίσιο αυτό είναι χαρακτηριστικά τα 6 μέτρα που περιγράφονται μέσα στην εισήγηση για το δάνειο. Στη Ρόδο βρέθηκε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, συνοδευόμενος από τον Γιάννη Χρυσουλάκη, Γενικό Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών και τον Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Ορέστη Καβαλάκη. Στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε, ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Νίκος Παπαθανάσης αναφέρθηκε στο κυβερνητικό κλιμάκιο που βρέθηκε στη Ρόδο και είπε μεταξύ άλλων:
Ήρθαμε για να δούμε προβλήματα. Οι ευρωεκλογές είναι πολύ σημαντικό γεγονός και χρειάζεται η φωνή της Ελλάδας στην Ευρωβουλή να είναι ισχυρή. Είμαστε λοιπόν εδώ ως κλιμάκιο κυβερνητικό και της Νέας Δημοκρατίας, ακριβώς διότι θέλουμε να δούμε πρώτα απ' όλα διάφορα θέματα που αφορούν την περιφέρεια, έτσι ώστε να επιλύσουμε, να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε τα θέματα αυτά, αλλά να περάσουμε και το μήνυμα των ευρωεκλογών, ότι οι ευρωεκλογές δεν είναι ένα γεγονός το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιήσει κάποιος για να στείλει ένα μήνυμα, είναι ένα γεγονός πολύ σημαντικό, απασχολεί και αφορά τη ζωή της κάθε μιας και του καθενός. Έχουμε πολλά θέματα, χρειαζόμαστε μία φωνή διεκδίκησης στην Ευρώπη. Η Νέα Δημοκρατία είναι το ισχυρότερο και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι το ισχυρότερο κόμμα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, που είναι και αυτό το οποίο, από το οποίο προέρχεται και η πρόεδρος Von der Leyen. Και έχουμε πολλά θέματα να διεκδικήσουμε και για την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και για όλη την Ελλάδα βεβαίως. Και αυτό έχει σχέση και με τα ζητήματα της μεταναστευτικής πολιτικής, ζητήματα της κοινής αμυντικής πολιτικής, το πρόγραμμα της κοινής αγροτικής πολιτικής, που επίσης και αυτό ανέρχεται σε 19 δισεκατομμύρια ευρώ και ακουμπάει και την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Καταφέραμε ως χώρα να διατηρήσουμε το ύψος αυτών των πόρων που έρχονται στην Ελλάδα, ακριβώς γιατί είχαμε μια δυνατή φωνή και χρειαζόμαστε μια δυνατή φωνή. Έχουμε το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο όπου βρίσκεται σήμερα εδώ διοικητής, όπου θα πρέπει να αρχίσουμε μια νέα συζήτηση για την επόμενη μέρα. Και βεβαίως έχουμε μια Ευρώπη με μια δημοσιονομική κατ' ουσίαν πορεία που δεσμεύει και την Ελλάδα, και ένα σημείο στο οποίο στάθηκε ο κύριος Περιφερειάρχης, και νομίζω ότι η κατανόηση αυτή τον τιμά, ότι έχουμε δημοσιονομικούς και δημοσιονομικούς περιορισμούς που θα κατατεθούν το Σεπτέμβριο, όπου εκεί θα πρέπει να έχουμε ένα σταθερό μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, το οποίο θα αποτυπώνει ακριβώς τις δαπάνες του κράτους και τις δυνατότητες που έχουμε. Όμως, μέσω του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου τρέχει με μεγάλη επιτυχία τα προγράμματα. Το ΠΕΠ Νοτιού Αιγαίου είναι ένα πρόγραμμα που είναι αυξημένο κατά 83% σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα. Είναι η περιφέρεια με την υψηλότερη αύξηση, ίσως τις πρώτες δύο θέσεις από όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας. Το Ταμείο Ανάκαμψης τρέχει έργα, συγκεκριμένα έργα που αφορούν εδώ την περιφέρεια ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ, πέραν των οριζοντίων έργων, και έχουμε και ΣΔΙΤ, τα οποία ανέρχονται περίπου σε 200 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία είναι σε εξέλιξη στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, και έχουμε και κάποια συζήτηση για κάποια άλλα. Για τη σπουδαιότητα των ευρωεκλογών μίλησε και ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Δεν είναι εκλογές β' κατηγορίας. Είναι πολύ σοβαρή υπόθεση, τόνισε μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης. Σε 10 μέρες
στην κοινωνία. Δηλώσεις έκανε και ο υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Κοντοζαμάνης που βρέθηκε στη Ρόδο. Το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών αφορά το μέλλον μας, είπε μεταξύ άλλων. Με μεγάλη χαρά χθες και σήμερα βρίσκομαι στη Ρόδο. Ήταν η συγκινητική παρουσία των Ροδιτών στην χθεσινή μου ομιλία. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τις ευρωεκλογές. Προσπαθούμε να πάμε σε κάθε μέρος, σε όλη την Ελλάδα, προκειμένου να μεταφέρουμε το μήνυμα στους συμπολίτες μας ότι πρέπει καταρχάς να πάμε να ψηφίσουμε σε ευρωεκλογές. Οι ευρωεκλογές δεν είναι μια ίσονο σημασία σε εκλογική διαδικασία. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο αφορούν το μέλλον μας, αφορούν τη ζωή μας, αφορούν την καθημερινότητά μας και επομένως πρέπει η φωνή της Ελλάδος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που είναι ευρωβουλευτές να είναι ισχυρή, να είναι δυνατή. Τα επόμενα χρόνια είναι πολύ κρίσιμα. Είναι τεράστια τα ζητήματα τα οποία η χώρα μας πρέπει να παλέψει. Η φωνή της Ελλάδος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι οι ευρωβουλευτές. Ζητώ τον έναν από τους 4 σταυρούς από τους συμπολίτες μου προκειμένου να είμαι αυτή η δυνατή φωνή στα έδρανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ώστε να προωθήσω, να υπερασπιστώ, να διεκδικήσω τα συμφέροντα της Ελλάδας τα επόμενα χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι πολλά τα ζητήματα που απασχολούν τη χώρα, όπως η νέα κοινή αγροτική πολιτική, το ζητήματα που έχουν να κάνουν με το μεταναστευτικό, το ενεργειακό, την κλιματική κρίση και την υγεία, την περιφερειακή ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή, το δημογραφικό. Επομένως, όλα αυτά τα θέματα δεν πρέπει να μας αφήνουν αδιάφορους, γι' αυτό πρέπει όλοι να πάμε να ψηφίσουμε καταρχάς στις 9 Ιουνίου και να στείλουμε το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι παρούσα στην Ευρώπη, η Ελλάδα είναι ισχυρή και συνεχίζει σε ένα περιβάλλον σταθερότητας τις αλλαγές, τις μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος. Σίγουρα στα θέματα της υγείας είναι καταρχάς γνωρίζετε πολύ καλά ότι απασχολεί πολύ και τη χώρα μας και την Ευρώπη το μεγάλο θέμα της κλιματικής κρίσης. Αυτό συσχετίζεται άμεσα με τη δημόσια υγεία. Έζησε η χώρα πέρσι μεγάλες πυρκαγιές, μεγάλες πλημμύρες και όλα αυτά έχουν αντίκτυπο στη δημόσια υγεία. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα ζητήματα με τα οποία θα ασχοληθώ, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην κοινή αγροτική πολιτική, στην ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και εδώ πέρα τίθενται και ζητήματα που έχουν να κάνουν και με τον τουρισμό στη χώρα και ειδικά στην περιοχή εδώ που είναι ένας πυλώνας ανάπτυξης ο τουρισμός. Στη Δωδεκάνησο και βεβαίως με τα ζητήματα της περιφερειακής ανάπτυξης όπου πρέπει να διεκδικήσουμε περισσότερα κονδύλια προκειμένου να πετύχουμε την αποκέντρωση που τόσο έχει ανάγκη η χώρα και να αναπτυχθεί η περιφέρεια. Ζητώ τον έναν από τους 4 σταυρούς από τους συμπολίτες μου. Πιστεύω ότι έχω τη γνώση, έχω την εμπειρία, έχω διαχειριστεί κρίσεις στο εσωτερικό της χώρας, έχω μια διαδρομή στο σύστημα υγείας, συμμετέχω στις ευρωπαϊκές διαδικασίες, σε διοικητικά συμβούλια, εκπροσωπώ τη χώρα στο εξωτερικό. Επομένως, έχω αυτά τα κριτήρια που μου δίνουν τη δυνατότητα να μην είμαι απλώς παρατηρητής στα έδρανα του Ευρωκοινοβουλίου, αλλά να διεκδικήσω όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα για τη χώρα μου. Έντονη είναι η αντίθεση της Συντονιστικής Επιτροπής Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας στην απόφαση του Υπουργείου Ιστορικών για τη μείωση των εκλογικών τμήματων στις επικείμενες ευρωεκλογές της 9 Ιουνίου, καθώς επίσης και την αύξηση του αριθμού των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους κάθε εκλογικού τμήματος. Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων, κατά τη συνεδρίασή της στις 31 Μαΐου, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση. Η Συντονιστική Επιτροπή εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στην απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών για τη μείωση των εκλογικών τμήματων σε επικείμενες ευρωεκλογές και μάλιστα κατά 2.818, καθώς επίσης και την αύξηση του αριθμού των εγγεγραμμένων σε εκλογικούς καταλόγους κάθε εκλογικού τμήματος, ώστε να ανέρχονται κατά μέσο όρο στους 700 εκλογείς ανά τμήμα. Δεύτερον, η Συντονιστική Επιτροπή εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στην απόφαση του Α1 πολιτικού τμήματος του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με την οποία η διαδικασία αποδοχής του διορισμού των δικηγόρων ως αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής πρέπει να γίνεται μέσω του συστήματος Taxis.net και όχι μέσω του συστήματος Portal Ολομέλεια, το οποίο διαθέτει όλα τα εχέγγυα και τα αναγκαία στοιχεία για τον έλεγχο και τη διαπίστωση της υφιστάμενης κατάστασης εκάστου δικηγόρου. Η τέως παγκόσμια πρωταθλήτρια του ακοντισμού, Άννα Βερούλη, με την ιδιότητα της υποψήφιας ευρωβουλευτή, βρέθηκε
την Τετάρτη 29 Μαΐου στην Κάλυμνο και συγκεκριμένα στο Δημοτικό Στάδιο Βασίλης Σεβαστής, συνοδευόμενη από το γραμματέα του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, Μικέ Ζηρούνη, ενώ είχε συνάντηση με τον πρόεδρο του Αθλητικού Συλλόγου Καζόνης Κάλυμνος 2000, τέως δήμαρχο Γιώργο Ρούσο. Συζήτησαν θέματα του κλασικού αθλητισμού, παρουσία και των αρμόδιων υπαλλήλων του Δήμου, που είναι επιφορτισμένοι με θέματα του αθλητισμού και τις σχετικές εγκαταστάσεις στο νησί. Η Άννα Βερούλη έκανε στη συνέχεια δηλώσεις τόσο για τις ευρωεκλογές όσο και για τον αθλητισμό. Είμαστε πάρα πολύ ευχάριστη θέση σήμερα να καλωσορίσω ένα σπουδαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, αλλά και την παγκόσμια πρωταθλήτρια, θα πω εγώ. Γι' αυτό και βρισκόμαστε σε αυτό το χώρο, τον αθλητικό, την Άννα τη Βερούλη. Δεν έχω λόγια με το που μπήκα μέσα και είδα αυτό το ταρτάν, είδα αυτό το καζόν. Πώς να μην είναι αθλητική Κυψέλη εδώ και πώς να μην έρχονται τα παιδιά εδώ για να αθλούνται. Και πέρα από σαν τόσο ωραίο περιβάλλον, ξέρετε, δεν υπάρχουν πάρα πολλές τόσο ωραίες εγκαταστάσεις στην Ελλάδα. Ήμουν στην ΚΟΟ, δυστυχώς είδα ένα στάδιο με ένα ταρτάν που απορώ τα παιδιά πώς κάνουν προπόνηση εκεί και πώς βγάζουν αθλητές. Αλλά τελικά να σας πω, και μέσα από τις δυσκολίες δυναμώνει ο άνθρωπος και ποτέ κάτι δεν γίνεται μαγικό. Όταν εγώ κέρδισα, ας πούμε, τους πανευρωπαϊκούς αγώνες, το πάλε ποτέ, το 82 και το 83, δεν είδα κάτι μαγικό. Ο κόσμος πίστευε ότι έγινε κάτι μαγικό και όλα αυτά. Όχι, ήταν κάτι που το ήθελα τόσο πολύ και ήταν κάτι που το ονειρευόμουν, το προγραμμάτιζα και αφού μέσα από τα μάτια της ψυχής μου έβλεπα τον εαυτό μου πώς θα ήθελα να είναι επάνω στο βάθρο για την πατρίδα μας, το έκανα πραγματικότητα. Αυτό δεν το λέω για να με πει εμένα κάποιος μπράβο, είπα και το να με πει τώρα, επειδή είμαι Μακεδόνισσα, λοιπόν, για να μου πει κάποιος μπράβο. Αυτό το μήνυμα στέλνω σε όλα τα παιδιά όταν επισκέπτομαι στα σχολεία της χώρας αλλά και του εξωτερικού, γιατί έχω την τιμή να με καλούν ακόμη και να μιλώ στα παιδιά. Πραγματικά τους μιλώ για το όνειρο και δεν είναι κάτι. Μπορεί να μην γίνουν όλοι αθλητές, δεν έχει σημασία. Όλοι όμως μπορεί να έχουν κάποιο όνειρο στη ζωή τους, να γίνουν κάτι, να σπουδάσουν κάτι ή οτιδήποτε επάγγελμα. Αρκεί με αξιοπρέπεια να υπηρετήσουν αυτό το όνειρό τους. Και αν μείνουν πιστοί σε αυτό που θέλουν, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το καταφέρουν. Πέρα είμαι μέλος του ΠΑΣΟΚ από το 1981, σταθερή εκεί στις αξίες του ΠΑΣΟΚ της αλληλεγγύης, σε ένα χώρο που απευθύνεται στη μεσαία τάξη, σε ένα χώρο που θέλει την Ελλάδα μας να είναι ισχυρή στην Ευρώπη. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να παρακαλέσω όλους, όχι μόνο τους Καλλινούς, αλλά και όλους τους Έλληνες μέσα από σας να πάνε να ψηφίσουν στις εκλογές. Γιατί τα 5 επόμενα χρόνια θα είναι πάρα πολύ σημαντικά για την Ευρώπη αλλά και για την Ελλάδα μας. Και αν θέλουμε η Ελλάδα μας να έχει μια ισχυρή φωνή μέσα στην Ευρώπη, θα πρέπει να στείλει τους καλύτερους. Ποιοι θα είναι οι καλύτεροι, εσείς θα το αποφασίσετε. Ελπίζω να με τιμήσετε, αλλά από εκεί και μετά, ναι, πάτε να ψηφίσετε, γιατί έχετε το πολύ πάλεψαν για το δικαίωμα αυτό της ψήφισης. Η αποχή είναι συνενοχή για μας, είναι συνενοχή. Έτσι και για όλο τον κόσμο. Τη Ρόδο επισκέφτηκε ο Ανδρέας Σπυρόπουλος, γραμματέας Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο της προεκλογικής του εκστρατείας. Κατά την επίσκεψή του είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με κατοίκους του νησιού για τα ζητήματα που τους απασχολούν, όπως η συνδεσιμότητα, η πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης, η απασχόληση, οι υποδομές, καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος. Ο Ανδρέας Σπυρόπουλος υποστήριξε ότι για το ΠΑΣΟΚ είναι ζήτημα ζωτικής σημασίας η ισότιμη αντιμετώπιση της νησιωτικής με την υπηρετική Ελλάδα και υπογράμμισε την ανάγκη να ενισχυθούν υπηρεσίες υγείας με γιατρούς και νοσηλευτές, ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση των κατοίκων στο ΕΣΥ. Ανάφερε ακόμα ότι είναι υποχρέωση της κυβέρνησης να μεριμνήσει ώστε την επόμενη σχολική χρονιά το σύνολο των σχολείων του νησιού να έχει έγκαιρα τον απαραίτητο αριθμό εκπαιδευτικών, που σημαίνει και πλήρες πρόγραμμα για τους μαθητές. Ο κ. Σπυρόπουλος κάλεσε τους πολίτες σε δυναμική συμμετοχή στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου, ώστε να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα νησιά μας και να συμβάλλουν στη δημιουργία μιας κοινωνίας που θα βασίζεται στην κοινωνική δικαιοσύνη και την αλληλεγγύη. Ο κοσμήτωρας της Βουλής και βουλευτής, το δεκανής Βασίλης Υψηλάτης, συμμετείχε ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων
τις εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από το ολοκαύτωμα της ηρωικής νήσου Κάσου που διοργάνωσε η Ομοσπονδία Δωδεκανησιακών Σωματείων Αττικής. Ο κ. Ψηλάτης, μετά την επιμνημόσυνη δέηση, κατέθεσε στεφάνι εκ μέρους της Βουλής των Ελλήνων στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη, ενώ παραβρέθηκε και στις επαιτειακές ομιλίες στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, όπου απίθυνε επαιτειακό χαιρετισμό. Στις 25 και στις 26 Μαΐου πραγματοποιήθηκε στην Ανεμότια Λέσβου το πρώτο διήμερο βιωματικό εργαστήριο με τίτλο «Πλέκοντας ξερολιθιές και τόντας λιθόστρωτα». Περιλάμβανε εργαστήριο κατασκευής ξερολιθιάς, λιθόστρωσης μονοπατιού και τεχνικών αποθήκευσης νερού στο έδαφος που διοργάνωσε και υλοποίησε η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση Ηφαίστειο Ανεμότιας, στο πλαίσιο ενός πιλωτικού προγράμματος εφαρμογής καινοτόμων πρακτικών για την προσαρμογή των καλλιεργειών στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Για την δράση μίλησαν ο Μιχάλης Μαρμάρου, πρόεδρος Συλλόγου Αμπελουργών Ανεμότιας Λέσβου, ο Κάμπος, και ο Χρήστος Χατζηλίας, πρόεδρος Περιβαλλοντικού Συλλόγου Δρύς Σκαλοχωρίου. Βρισκόμαστε στην καλδέρα του Ηφαιστείου Ανεμότιας. Το χωριό Ανεμότια, όπως βλέπετε, είναι αμφιθεατρικά χτισμένο στην πλαγιά της καλδέρας του Ηφαιστείου, ενός εκ των τεσσάρων από την έκρηξη των οποίων διαμορφώθηκε το πολυθωμένο δάσος του Σιγρίου. Τα τελευταία τρία χρόνια γίνεται μια προσπάθεια εδώ, σε συνεργασία με το συνεταιρισμό, την κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση το Ηφαίστειο Ανεμότιας, σε συνέργεια με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Ενταχθήκαμε σε ένα πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου, καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες, αρχικά του 2021, με αντικείμενο την αναβάθμιση υποβαθμισμένου εδάφους για τη διάσωση γηγενών ποικιλιών αμπέλου. Αυτό το κτήμα δηλαδή, το οποίο είχε να καλλιεργηθεί από το 1950, διατέθηκε σε μια διαδικασία εθελοντισμού από τον ιδιοκτήτη του, ο οποίος δεν το αξιοποιούσε. Μεγάλη κλίση, απαξιωμένο, υπερβοσκισμένο, διαβρωμένο, με κατεστραμμένες τις ξερολιθιές. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά και σύμφωνα με τις προβλέψεις του προγράμματος, επισκευαστήκανε οι ξερολιθιές, αναζωογονήθηκε το έδαφος, φυτευθήκανε άγρια υποκείμενα, επιλεχθήκανε μέσα από την καλδέρα του Ηφαιστείου της Ανεμότιας, όπου υπάρχουν οι αμπελώνες του χωριού, παλιές ποικιλίες γηγενείς ντόπιες, απομονώθηκε υλικό, μπόλια, σταλήκανε για υιολογικό έλεγχο για να εξασφαλιστεί η υγεία τους και ήρθαμε εδώ πέρα στη συνέχεια με μπολιαστές και μπολιάσαμε τα άγρια με ήμερα για να διασωθούν οι ντόπιες ποικιλίες, το Καλονιάτικο, το Μαύρο Μοσχάτο, η Γκντούρα, το Φωκιανό, για να υπάρξει μια συνέχεια. Σε αυτά τα τρία στάδια, δηλαδή των ξερολιθιών, εν συνεχεία του φυτέματος και του μπολιάσματος, είχαν διεξαχθεί αντίστοιχα βιωματικά εργαστήρια ανοιχτά σε όλο το νησί και εκτός αυτού, με πολύ μεγάλη συμμετοχή. Συνεργαστήκαμε και με άλλους φορείς από γειτονικές κοινότητες, το Πολιτιστικό Περιβαλλοντικό Σύλλογο Δρύς από το Σκαλοχώρι, με τον σύλλογο, το Περιβαλλοντικό Σύλλογο Λέσβος Χωρίς Πλαστικά, με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, με το Δήμο Δυτικής Λέσβου και με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, εννοείται, ως συνεργάτη στη σύμπραξη αυτή. Όμως δεν μείναμε εκεί. Υποβάλλουμε μια νέα πρόταση στο Πράσινο Ταμείο, στην ίδια πρόσκληση, καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες, η οποία εγκρίθηκε και αυτή και έχει να κάνει με την εφαρμογή μεθόδων κυκλικής οικονομίας, καινοτόμων μεθόδων, στο πεδίο, στην υφιστάμενη καλλιέργεια των αμπελώνα και σε μια νέα καλλιέργεια Σικαιώνα με γηγενείς ποικιλίες πάλι που θα τις διασώσουμε και αρωματικά φυτά. Οπότε εδώ πέρα, παραπροϊόντα παραγωγικών μονάδων της Λέσβου, κτηνοτροφίας με την Κοπριά, το μαλλί προβάτου, της εινοποίησης του εινοποίου της Κινσέπη Φέστιο Ανεμότιας, εινοστάφυλλα, εινολάσπες και στέμφυλλα, επίσης τα κλαδέματά μας, φύλλα ελιάς από το ελαιοτριβείο του χωριού. Όλα αυτά θα γίνουν κομπόστ και εδαφοκαλύψεις με το μαλλί προβάτου για την υγρασία, θα εφαρμοστούν στο πεδίο. Επίσης θα γίνει και μια καύση σε ειδικό κλίβανο των κλαδεμάτων για την παραγωγή βιοάνθρακα, το οποίο θα ανακατεύεται και αυτό στα κομπόστ. Έχει την ιδιότητα ο βιοάνθρακας να συγκρατεί μεγάλη ποσότητα νερού, έχει απορροφητικότητα.
να καταλήξουμε σε ένα φυσικό προϊόν και να δούμε πώς όλη αυτή η φιλοσοφία και λογική μπορεί να, είναι, να αποτελέσει μια, έναν οδικό χάρτη για τη Λέσβο γενικότερα. Είχαμε πολύ μεγάλη συμμετοχή, πάνω από 40 άνθρωποι από όλο το νησί και εκτός αυτού συγκεντρωθήκαμε εδώ πέρα. Εκπαιδευθήκαμε, ανταλλάξαμε, έτσι, γνωριστήκαμε καταρχάς μεταξύ μας σε κάποια βιωματικές δράσεις που κάναμε και στη συνέχεια στο πεδίο στην Ξερολιθιά. Εργαζόμαστε σε όλο αυτό και με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, πρέπει να το πω, με δύο εξαιρετικούς καθηγητές εκεί πέρα. Στηρίζουμε χρόνια τώρα τις δράσεις που κάνει η Κινσέπ, η Φέστιο Ανεμότιας και ο Σύλλογος Αμπελουργών, ο Κάμπος. Στηρίζουμε τις δράσεις στη φύτευση του νέου αμπελώνα, τις δραστηριότητες, γιορτές αμπελουργίας που κάνουν εδώ και χρόνια. Η δουλειά η δικιά μας, συμμετέχοντας σε αυτά τα εργαστήρια, τη δική μου και της Βέρας της Κοφοπούλου, να ενδυναμώνουμε την ομάδα με βιωματικές τεχνικές, να γνωρίζονται τα άτομα τα οποία έρχονται και συμμετέχουν στα εργαστήρια, άγνωστα άτομα, τα οποία πρέπει με τους τρόπους που έχουμε διδαχτεί στο δίκτυο για το θέατρο, στην εκπαίδευση και τις τεχνικές του θεάτρου φόρουμ, να μπορέσουμε αυτά τα άτομα να τα δέσουμε, ούτως ώστε να αποτελέσουν εργαλεία, χρήσιμα χέρια στα εργαστήρια που κάνουμε για τη Ξερολιθιά, για το λιθόστρωτο, για τις τεχνικές αποθήκευσης του νερού στο έδαφος. Όλα αυτά δηλαδή στα οποία χτίζουμε μαζί με την Κινσέπ Φέστιο στα εργαστήρια το κομμάτι αυτό το υποστηρικτικό. Εκδήλωση με θέμα δωρεά οργάνων αλυσίδα ζωής πραγματοποιήθηκε την 5η 30 Μαΐου στο πλαίσιο του ενημερωτικού προγράμματος Organ Meetings που υλοποιείται από το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ με την επιστημονική συνεργασία του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του ΟΝΑΣΙΟΥ Καρδιοχειρουργικού Κέντρου στην κεντρική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου. Είχα μόνη μου την απόφαση και όταν πήγα στο σπίτι, και αφού είχα πάρει την απόφαση στη θάλασσα που πήγα για Γνάντεβα για να δω τι θα κάνω με το παιδί που ήταν εγκεφαλικά νεκρό, με πήρε και η κόρη μου η μικρή, γιατί η μεγάλη έλειπε στο εξωτερικό. Δεν την είχαμε ενημερώσει για τίποτα, για να μην στεναχωρηθεί. Και μου είπε, μαμά, σκέφτηκα αυτό. Και λέω, κορίτσι μου, το έχω σκεφτεί πριν από σένα. Και σας μιλάω ειλικρινά, εκεί που πήρα αυτή την απόφαση, ένιωσα γαλλίαση για το τι θα έδινα ζωή σε άλλους ανθρώπους. Θέλω να ευχαριστήσω. Προσωπικά θέλω να ευχαριστήσω από την καρδιά μου. Συγγνώμη, γιατί είμαι πολύ συγκινημένη. Μέσα από την καρδιά μου, το γιο μου, για το λατρευτό μου γιο, που με δική μας συνένεση όρισε 6 ζωές. Η βραδιά γιορτάζει μια αλυσίδα. Μια αλυσίδα αλτροϊσμού, μια αλυσίδα ζωής, μια αλυσίδα αγάπης. Γιατί υπάρχει ένα σύνολο. Ξεκινάει από τον δωρητή, από την οικογένεια του δωρητή, από τον λήπτη της δωρεάς οργάνων και την οικογένειά του, από το νοσοκομείο του ενός και του άλλου, από εμάς στο Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ που υποστηρίζουμε όλη αυτή την προσπάθεια, από το ΟΝΑΣΗ νοσοκομείο. Όλοι αυτοί μαζί δουλεύουμε για να δώσουμε ζωή, για να δώσουμε ελπίδα σε συνανθρώπους μας που το έχουν τόσο πολύ ανάγκη. Παράλληλα βοηθούμε την επιστήμη, βοηθούμε την ιατρική επιστήμη να πάει μπροστά και νομίζω συμβάλλουμε με τον τρόπο μας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατί το ΟΝΑΣΙΟ είναι ένα δημόσιο νοσοκομείο, να πάμε όλοι καλύτερα στην υγεία μας. Φτάσα στο σημείο να μην μπορώ να έχει γεννηθεί να είναι στο μευτήριο και να μην μπορώ να το κρατήσω αγκαλιά. Τόσο δύσκολα. Δεν μπορούσα να. Δεν μπορούσες, Γιάννη, να κρατήσεις το παιδί σου που μόλις γεννήθηκε στα χέρια σου, γιατί απλούστατα είχες καρδιακή ανεπάρκεια. Είχα καρδιακή ανεπάρκεια. Δεν μπορούσες, δεν είχες καν τη δύναμη να κρατήσεις το παιδί στα χέρια σου. Υπήρξαν στιγμές που το έβαλες κάτω, πίστευες ότι όλα θα τελειώσουν. Το πιστεύεις αυτό σίγουρα. Είναι δύσκολο, δεν ξέρεις τι να περιμένεις. Δεν ήξερα ακόμα ότι θα χρειαστεί μεταμόσχευση. Δεν το καταλαβαίνεις στην αρχή πώς θα πάει. Λες, μπήκα τώρα
στο νοσοκομείο. Τελικά πόσους μήνες έμεινε στο νοσοκομείο? Σχεδόν 5 μήνες. Περιμένοντας αυτό το δώρο ζωής. Κάποια στιγμή το δώρο ζωής, τη δεύτερη ευκαιρία που λέμε. Mm-hmm. Να μπορέσω να προχωρήσω κι εγώ, να γυρίσω στην οικογένειά μου, στο σπίτι μου, στα παιδιά μου, στη γυναίκα μου. Τιμάμε σήμερα αυτούς που έδωσαν, που χάθηκε η ζωή τους και παράλληλα δώσανε τα όργανά τους για να ζήσουν άλλοι. Και δεν είναι ότι τιμάμε μόνο αυτούς, τιμάμε το ίδιο και τις οικογένειές τους που μέσα από τραγικές στιγμές είχαν τη δύναμη να σκεφτούν τον άλλον όταν οι ίδιοι είχαν χάσει προσφυλέστατά τους πρόσωπα. Με τέτοιες ενέργειες δυναμώνει αυτό που λέμε αλυσίδα ζωής, που ξεκινάει από τη δωρεά για να φτάσει στη διάθεση των οργάνων και στη μεταμόσχευση στο τέλος. Η Λιγερή, η Χρυσάνθη, η Δήμητρα και ο Γιάννης είναι λήπτες οργάνων. Απέκτησαν μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή και έχουν την ευκαιρία μαζί με όλους τους λήπτες να πούν ένα μεγάλο ευχαριστώ. Να πούν ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένεια της Έμμας, της Νεκταρίας, την Τίνου και των 1522 δοτών από την αρχή των μεταμοσχέσεων στην Ελλάδα. Στο σημείο αυτό πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με την αθλητική σας ενημέρωση.